στην τηλεφωνική μας γραμμή μας περιμένει ο κύριος Περικλής Μαντάς. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από την Μεσσηνία, που έχει καταθέσει και σχετική ερώτηση αναφορικά με αυτό το θέμα, γιατί κάνει λόγο για σοβαρές ενδείξεις που υπάρχουν σε ό,τι έχει να κάνει με την καταστρατήγηση του προστατευτικού αυτού πλαισίου που υπάρχει, είτε λόγω δυσλειτουργικής διαδικασίας, όπως λέει, και πλημελών ελέγχων από την πλευρά των τραπεζών, είτε για άλλους λόγους. Κύριε Μαντά, καλημέρα σας. Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη, και καλημέρα στην όμορφη Κρήτη. Και εμείς καλημερίζουμε έτσι την Πελοπόννησο και την Μεσσηνία, με πάρα πολύ κόσμο να μας ακούει από τη δική σας την περιοχή μέσω του διαδικτύου και να του δίνουμε καθημερινά ενημέρωση. Πείτε μας τι ακριβώς συμβαίνει, τι είναι αυτό που καταγράψατε, γιατί μιλάτε για καταστρατήγηση του προστατευτικού αυτού πλαισίου. Το τελευταίο διάστημα έχω γίνει αποδέκτης παραπώνων από κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι με ενημέρωσαν ότι παρόλο το ότι είναι θεσμοθετημένο το όριο των 7.500 ευρώ για το ακατάσχετο για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, έχουν γίνει κινήσεις από την ΑΔΕ προς τις τράπεζες για κατασχέσεις λογαριασμών που οφείλονται σε οφειλές, και οι τράπεζες δεσμεύουν το σύνολο του ποσού χωρίς να, χωρίς να τηρούν την σχετική νομοθεσία. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι αφενός υπάρχει ο νόμος ο οποίος είναι σε ισχύ και θα έπρεπε να τηρείται, και αφετέρου πνίγει πραγματικά τους Έλληνες παραγωγούς, οι οποίοι έχοντας δυνατότητα να δεν έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις ενισχύσεις που παίρνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προϊόντα τους, προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα την καλλιέργειά τους. Μακρόχρονη γραφειοκρατική η διαδικασία αυτή. Όποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία, όπως ακούγαμε και από τον φοροτεχνικό πριν από λίγο, κοστοβόρα ανάλογα με το τι θα χρειαστεί ο άνθρωπος ο οποίος θα του προσφέρει οι υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται, όπως σωστά το λέτε και το επισημαίνετε, κύριε Μαντά, χρήματα τα οποία του είναι απαραίτητα για να προχωρήσει λίγο παρακάτω τη λειτουργική διαδικασία για τη δική του την παραγωγή, διότι ξέρουμε και ποια είναι τα θέματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητά μας. Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λυθεί αυτοματοποιημένα. Δηλαδή, όπως ακριβώς ισχύει και για το ακατάσχετο των φυσικών προσώπων που είναι στα 1.250 ευρώ, θα πρέπει να ισχύει και για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα που πρέπει η ΑΔΕ σε συνεργασία με τις τράπεζες να βρει τον τρόπο πώς θα γίνεται, έτσι ώστε κάθε φορά που γίνεται η ενίσχυση, με ένα αυτοματοποιημένο σύστημα οι τραπεζικοί αυτοί λογαριασμοί να τους δηλώνουν οι αγρότες σε κάποια προφανώς πλατφόρμα, είτε της ΑΔΕ είτε κοινή πλατφόρμα της ΑΔΕ με των τραπεζών, έτσι ώστε αυτοματοποιημένα να μην δεσμεύεται ο λογαριασμός μέχρι το συγκεκριμένο ποσό. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι τεχνικό το ζήτημα και όχι επί της ουσίας κάτι διαφορετικό. Είναι μια δεσλειτουργία η οποία έχει εντοπιστεί κυρίως το τελευταίο διάστημα. Άρα, εξού και η δική μου παρέμβαση μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση και να αποκατασταθεί η νομιμότητα και ναι, όλα αυτά. Αλλά όταν εσείς από τη δική σας την πλευρά και ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και με τους νόμους να υπάρχουν, όπως είπατε πριν από λίγο, ζητάτε από την κυβέρνηση να εξετάσει όλο αυτό το θέμα και ζητάτε από την κυβέρνηση να διασφαλιστεί η τήρηση της νομοθεσίας, καταλαβαίνουμε εμείς οι κοινή θνητοί, αν θέλετε να το πω διαφορετικά, ότι εδώ υπάρχουν θέματα τα οποία θα πρέπει να ειδωθούν, διότι αν υπάρχουν οι νόμοι, αν είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κυβέρνηση, αν ο κυβερνητικός βουλευτής ζητάει κάτι τέτοιο, ότι κάποιοι άνθρωποι επιτέλους θα πρέπει λιγάκι παραπάνω να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους για την εφαρμογή αυτών των νόμων, να, κύριε Μαντά. Κυρία Βουλγερά, κοιτάξτε, ο ρόλος του κάτου βουλευτή, είτε είναι κυβερνητικός είτε μη, είναι να αναδεικνύει ζητήματα, στρεβλώσεις και λύσεις σε θέματα τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες. Όταν λοιπόν εντοπίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυσλειτουργία, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να την κλείψουμε κάτω από το χαλί, την αναδεικνύουμε και καλούμε την κυβέρνηση να πάρει τις αρμόδιες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα. Αυτός είναι ο ρόλος μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Mm-hmm. Από εκεί και μετά βεβαίως, το ότι οι αγρότες μας έχουν αυτό το υψηλό όριο ακατάσχετου λογαριασμού του 7.500 ευρώ, είναι επίσης μια πολιτική, αν θέλετε, φύλλο αγροτική, με την έννοια ότι, για παράδειγμα, να σας πω ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
οι εμπορικές επιχειρήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν ως κύριο αίτημά τους την λειτουργία ενός ακατάστητου λογαριασμού για τις δικές τους συναλλαγές και δυστυχώς ακόμα δεν έχει συμβεί. Έχουμε λοιπόν ακατάστητο μόνο για τα φυσικά πρόσωπα στη χώρα μας, που είναι μέχρι το όριο του 1.250 ευρώ, και ακατάστητο για τους αγρότες, για τις αγροτικές ενισχύσεις, που φτάνει τα 7.500 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που ισχύει, θα πρέπει να υλοποιείται και να μην βάζουμε σε μια διαδικασία ταλαιπωρίας τους παραγωγούς μας, τους αγρότες μας, όταν βλέπουν μπλοκαρισμένους λογαριασμούς, να ξεκινούν ένα κυκαιώνα γραφειοκρατίας για να μπορέσουν να τους ξεμπλοκάνουν και να μπορέσουν να ούτως ή άλλως τα πράγματα πρέπει να βρεθεί. Ακριβώς, πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα, μια διαδικασία συγκεκριμένη. Έχουμε πλέον τα μέσα, την τεχνολογία, τα πάντα, έτσι ώστε όπως να τηρείται η νομοθεσία και να προχωράμε όπως, κανονικά. Όπως το είπατε, γι' αυτό και το σχολίασα λίγο παραπάνω. Αλλά από την άλλη, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν προβλήματα για τον παραγωγικό κόσμο. Είναι οι κτηνοτρόφοι. Είχαν μάλιστα οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης και μια συνάντηση με τον κύριο Γιώργαντα την Παρασκευή που μας πέρασε. Έχετε τους δικούς σας τους κτηνοτρόφους, γιατί και εσείς από αγροτική περιοχή κατάγεστε, δραστηριοποιείστε, γνωρίζετε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Είναι μπροστά ούτως ή άλλως εξελίξεις με πολύ μεγάλες προκλήσεις στον παραγωγικό τομέα και εδώ μάλλον θα πρέπει να υπάρξει μια περισσότερη, μεγαλύτερη ενεργοποίηση από όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας και δεν αναφέρομαι μόνο σε εσάς, διότι αν δεν διασφαλιστεί το εισόδημα και των παραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, των αλιέων, όλοι μαζί εντάσσονται στο παραγωγικό τομέα, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Κύριε Δουλγιαράκη, έχετε πολύ δίκιο. Εκεί όμως βεβαίως θα πρέπει να τονίσουμε και να θυμίσουμε μάλλον στον κόσμο που σας παρακολουθεί ότι αυτή η κυβέρνηση τα τελευταία 3,5 χρόνια έχει προβεί σε πολύ σημαντικές ενέργειες ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα στη χώρα μας. Σας θυμίζω ότι την περίοδο του COVID, όταν τότε πιέστηκαν όλοι οι οικονομικοί κλάδοι στον τόπο μας, ιδιαίτερα ο αγροτικός τομέας, έλαβε ενισχύσεις οι οποίες ήταν πρωτοφανείς για τα δεδομένα. Ποτέ Έλληνας αγρότης δεν είχε δοηθεί απευθείας χρήματα στους λογαριασμούς του από το κράτος για ενίσχυση για των προϊόντων τους, έτσι, λόγω της κρίσης οποίας βίωσε. Ενισχύσαμε σχεδόν το σύνολο των ελληνικών προϊόντων, προκειμένου ακριβώς να στηρίξουμε τους αγρότες. Ταυτόχρονα, θεσμοθετήσαμε μια φορολογική μεταρρύθμιση, ειδικά για τους αγρότες, για να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν μείωση φόρων. Σας θυμίζω ότι όλοι οι αγρότες οι οποίοι μετέχουν σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε ομάδες, είτε σε ομάδες παραγωγών, είτε κάνουν συμβολιδαϊκή γεωργία, έχουν τη δυνατότητα να έχουν 50% έκπτωση φόρου. Όπως επίσης έχουμε θεσμοθετήσει διάφορα προγράμματα στήριξης, είτε αυτό είναι για τα λιπάσματα, προγράμματα απευθείας για τους κτηνοτρόφους στήριξης μέσω του ΕΣΠΑ, που έφτασαν περίπου το 7% του συνολικού τζίρου που δηλώνουν. Και ταυτόχρονα θεωρούμε, γιατί πραγματικά πιστεύουμε, ότι μέσα από τα προγράμματα τα καινούργια τα οποία ανοίξαμε για τους νέους αγρότες, για τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία έχουν σπάσει ρεκόρ και σε προϋπολογισμό αλλά και συμμετοχή, δίνουμε μια κατεύθυνση ότι πραγματικά, αν θέλουμε να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι ως χώρα τα επόμενα χρόνια, πέρα από το κομμάτι του τουρισμού, που σαφώς είναι μια μεγάλη βιομηχανία στον τόπο μας, η οποία όμως, όπως έδειξε η πανδημία, σε μια κρίση εκεί μπορεί υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, θα πρέπει ο πρωτογενής τομέας να είναι ισχυρός, να είναι δυνατός, να είναι όρθιος και να στρέψουμε περισσότερο κόσμο στον πρωτογενή τομέα για να μπορέσουμε να είμαστε και αυτάρκης ως χώρα, αλλά κυρίως να ενισχύσουμε την τοπική μας οικονομία. Αυτό το τελευταίο είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή να στραφεί κόσμος προς τον πρωτογενή τομέα με όλα αυτά τα οποία χρειάζονται. Μην ξεχνάμε όμως από την άλλη τις επιταγές που υπάρχουν, επιταγές πολιτικές εννοώ, οι οποίες προέρχονται και από την Ευρώπη. Μην ξεχνάμε ποια είναι η κοινή αγροτική πολιτική, τα θέματα τα οποία προκαλούνται, ποιες είναι οι ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες μπαίνουν, πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα. Βεβαίως, από βεβαίως. Την άλλη που εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, κύριε Μαντά. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε όλοι και να ενισχύσουμε τον μετασχηματισμό των αγροτών σε επαγγελματίες παραγωγούς. Mm-hmm. Αυτό δεν περνάει μόνο μέσα από ενισχύσεις, αυτό περνάει μέσα από εκπαίδευση, μετά περνάει μέσα από καινοτομία, περνάει μέσα από εξυγχρονισμό, περνάει μέσα και από ενισχύσεις, αλλά και βεβαίως και από ένα πλαίσιο τέτοιο, έτσι ώστε να μπορέσει ο παραγωγός στη χώρα μας ή ο νέος παραγωγός, ο νέος αγρότης, ο οποίος θα συμμετάσχει μέσα από ένα πρόγραμμα. Εφόσον έχει τα κίνητρα σοβαρά, να ασχοληθεί με τη γη.
Να ασχοληθεί με την υγεία ακριβώς. Μάλιστα. Αλλά τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα με την ακρίβεια, με τις πρώτες ύλες, με το ενεργειακό κόστος κλπ., με την τιμή των καυσίμων, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Θα τα ξαναπούμε. Είναι μεγάλη κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Μαντά. Σας ευχαριστώ για τις πρώτες κουβέντες. Καλημέρα σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.